Εντάξει, νιώθω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όλοι μας σαν ομάδα γινόμαστε σε εισαγωγικά πιο έμπειροι. Για να φτάσω σε σημείο να πω εγώ που είμαι ακόμα νεαρός ότι ναι, έχω κάποιες εικόνες. Σημαίνει ότι η ομάδα, η εθνική μας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, μιας και είχε γίνει πριν λίγα χρόνια μία ανανέωση, η οποία συνεχίζεται πιστεύω στους ίδιους ρυθμούς. Γι' αυτό το λόγο, παρόλα αυτά, τα νεαρό της ηλικίας της ομάδας υπάρχουν αρκετοί παίχτες με κάποιες εικόνες, οι οποίες δεν είναι αρκετές, δεν είναι εντελώς αρκετές, χρειαζόμαστε κι άλλες. Γι' αυτό το λόγο, κάθε παιχνίδι και κάθε παράθυρο και κάθε καλοκαίρι είναι σημαντικό για την εξέλιξή μας. Εννοείται το Ευρωμπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι και μακρινό και κοντινό, όπως μας έχει πει και ο προπονητής μας. Δηλαδή, έχουμε ακόμα 3 χρόνια μέχρι τότε, έχουμε ακόμα άλλα πράγματα να δούμε μέχρι τότε. Παρ' όλα αυτά, κάθε βήμα και κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση σε μακρινό στόχο πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δηλαδή, πρέπει να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν πιο πολύ και πιο καλά μπορούμε για να αντεπεξέλθουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Το θέμα του κυπροποιημένου αφορά εντελώς τους προπονητές και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, όλοι σε μια ομάδα χρειάζονται, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο μικρούς, από αυτούς που παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα μέχρι αυτούς που είναι τα πρώτα τους παράθυρα. Ο καθένας συμβάλλει με τον τρόπο του και, όπως είπα και πριν, ακόμα είμαστε σε μια μικρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συνεχίζουμε να μαζεύουμε γνώσεις και εμπειρίες, γιατί θα βοηθήσουν πάρα πολύ για το μέλλον.